Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε 13 μέρες από σήμερα, στις 26 Μάη, οι νέοι της Νέας Ιωνίας και της ευρύτερης περιοχής στο βόρειο τομέα της Περιφέρειας Αττικής μπορούμε και θα κάνουμε τη διαφορά. Με ισχυρό ΚΚΕ παντού, γιατί αυτή θα είναι η μεγάλη νίκη του λαού. Όλοι αυτές τις μέρες, δημοσκοπικές εταιρείες, αστικά πολιτικά κόμματα, κανάλια και ραδιόφωνα ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν σε αυτές τις εκλογές οι νέοι και ιδιαίτερα οι περίπου 500.000 νέοι και νέες που γεννήθηκαν το 2002 και νωρίτερα και ψηφίζουν φέτος για πρώτη φορά. Η ψήφος τους δηλαδή μετράει, ακούγεται. Ήρθε η ώρα να στείλουμε το μήνυμα που πρέπει να ακουστεί, η πρώτη ψήφος και κάθε νεανική ψήφος να είναι αγωνιστική κόκκινη ψήφος. Ρίχνουμε μαζικά στις κάλπες την Κυριακή 26 Μάη το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και της Λαϊκής Εισπύρωσης στις εκλογές για την Περιφέρεια με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Γιάννη Πρωτούλη και στο Δήμο Νέας Ιωνίας με υποψήφιο Δήμαρχο τον Κώστα Κατιμερτζόγλου. Γιατί η νέα γενιά έχει δανεικά, ούτε ξεπουλιέται ούτε προσκυνά, ψηφίζουμε όπως αγωνιζόμαστε. Οι νέοι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, ψηφίζουν ΚΚΕ και Λαϊκή Συσπήρωση, γιατί δεν αντέχονται να ζουν με ψίχουλα μέσα στη μιζέρια, γιατί θέλουν συλλογικές συμβάσεις και δουλειά με δικαιώματα. Οι μαθητές της Β' και της Γ' Λυκείου ψηφίζουν ΚΚΕ, γιατί είναι το μόνο κόμμα που στήριξε τις δίκαιες κινητοποιήσεις τους, ενάντια στο νόμο έκτρωμα Γαβρόγλου, που βάζει φροντιστήριο μέχρι και στον ύπνο τους. Ψηφίζουν ΚΚΕ, που μαζί με την ΚΝΕ στήριξαν τους χιλιάδες μαθητές που έριξαν πόρτα στους φασίστες εγκληματίες της Χρυσής Αυγής όταν επιχείρησαν να σπείρουν το φασιστικό δηλητήριο στα σχολεία της περιοχής μας. Οι φοιτητές από την περιοχή μας ψηφίζουν αγωνιστικά, όπως έκαναν και πριν ένα μήνα στους φοιτητικούς του συλλόγους, αναδεικνύοντας πάλι την πανσπουδαστική δεύτερη δύναμη με τη μεγαλύτερη άνοδο σε ψήφους και ποσοστά. Οι σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ της Αττικής ψηφίζουν και εκλέγουν αγωνιστές, μαχητές που παλεύουν για τα δικαιώματά τους, όπως έκαναν πριν λίγες εβδομάδες, καταγράφοντας συμμετοχή ρεκόρ στον αγωνιστικό σύλλογό τους στην Αττική. Γιατί οι νέοι και οι νέες της περιοχής μας, οι εργαζόμενοι, έχουμε συμφέρον να εκλέξουμε περισσότερους κομμουνιστές και αγωνιστές ευρωβουλευτές, περιφερειακούς συμβούλους, δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που θα στηρίζουν τον αγώνα μας για τα δικαιώματά μας στη δουλειά, στη μόρφωση, στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη ζωή. Γιατί στη Νέα Ιωνία και στην περιφέρεια Αττικής θέλουμε περισσότερους ελεύθερους δημόσιους χώρους και όχι ακόμα και αυτοί οι ελάχιστοι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου που υπάρχουν, όπως αυτό στη Λεωφόρο Ηρακλείου, να αποχαρακτηρίζονται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την περιφέρεια ΣΥΡΙΖΑ, τη δημοτική αρχή ΣΥΡΙΖΑ, από κοινού με την παράταξη Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και άλλων διεθνών ανεξάρτητων. Γιατί στη Νέα Ιωνία και στο βόρειο τομέα της Αττικής θέλουμε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική αγωγή και όχι να στέλνουν 250 ανήπια του Δήμου μας να στεγαστούν σε αίθουσες προκάτ λόγω έλλειψης υποδομών. Γιατί δεν πρέπει να περάσουν οι πληστηριασμοί που παίρνουν τα σπίτια του φτωχόκοσμου. Θέλουμε οι νέοι εργαζόμενοι στα μαγαζιά και στις βιοτεχνίες του Κέντρου, της Ηρακλείου, της Καλογρέζας, της Κολοκοτρώνη, του Αγίου Ευσταθίου να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, να μπορούν κάθε Κυριακή να ξεκουράζονται, να βγαίνουν μια βόλτα. Σύντροφοι και φίλοι, είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη διαφορά. Απευθυνόμαστε σε κάθε νέο, σε κάθε κάτοικο της περιοχής και του λέμε καθαρά. Στις εκλογές χρειάζεται να σκεφτείς το εξής. Δεν κρίνεται κυρίως το ποιο θα βγει η κυβέρνηση, δηλαδή ποιος θα εκτελεί τα δικαιώματά σου. Κρίνεται το τι αντιπολίτευση θα έχεις απέναντι σε αυτή τη δεδομένα αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τις κατευθύνσεις με τις οδηγίες στην υγεία, στην παιδεία. Η κυβέρνηση κάθε κράτους και στην περίπτωση της Ελλάδας ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί τις κατευθύνσεις ψηφίζοντας νόμους, τους εφαρμοστικούς, τα μνημόνια, όλα αυτά που ζήσαμε, τις φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο. Οι περιφέρειες και οι Δήμοι εξειδικεύουν το πώς θα υλοποιηθούν οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης. Το πώς δηλαδή θα φορολογηθούμε στη γειτονιά, πόσα παιδιά θα πάνε στον παιδικό σταθμό με βάση τους κοτσερημένους προϋπολογισμούς.
Άρα είναι ένα πακέτο με διαφορετικούς κρίκους στην ένα ίδια αλυσίδα που σφίγγει το λαιμό σου. Και πρέπει και στις τρεις κάλπες που έχεις μπροστά να μην χωριστείς τα τρία, αλλά να απαντήσεις αγωνιστικά, ενιαία, χτυπώντας τους κρίκους με κάθε ευκαιρία, ψηφίζοντας τη μόνη επιλογή που χτυπάει την αλυσίδα που μας σφίγγει για να τη σπάσει, το ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τις μέρες που μένουν, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ οργώνουμε τα σχολεία, τους χώρους δουλειάς, τις γειτονιές, τις πλατείες, τα γήπεδα, τους χώρους πολιτισμού της περιοχής μας. Τα μηνύματα ως τώρα είναι θετικά. Υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι που διψούν να μας ακούσουν, που θέλουν να τα πάμε καλά και πρέπει τώρα να τους αγκαλιάσουμε, όπου είναι δυνατό να τους βάλουμε να συμπορευτούν μαζί μας. Να φτάσουν και αυτοί με τα ψηφοδελτιά μας, με τις ανακοινώσεις και τα υλικά μας, ειδικά οι νέοι με την εκλογική έκδοση του οδηγητή, σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους από αυτούς που καθημερινά φτάνουμε. Υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Το χρωστάμε στην ιστορία μας, στην ιστορία της πόλης και του λαού μας, του κόμματός μας στη Νέα Ιωνία. Το χρωστάμε στους 15.000 μικρασιάτες πρόσφυγες που πλήρωσαν ακριβά τη λεγόμενη μεγάλη ιδέα. Αυτούς που τους λέγανε μοιάσματα και αρρωστιάριδες, που πριν περίπου έναν αιώνα γύρω από τον Ποδονύφτη έφτιαξαν τις παράγκες τους, έχτισαν την πόλη μας. Το χρωστάμε στους ανθρακορίχους, στους εργάτες των λατομείων, στα παιδιά τότε 11 και 12 χρονών που παίρναν ψεύτικη βεβαίωση για να δουλεύουν μέχρι τις 10 τη νύχτα και θησάβριζαν τότε τα θησαυροφυλάκια του Μποδοσάκη και του Κυρκίνη. Τους χρωστάμε στα παλικάρια τα 22 της Καλογρέζας, στους χίλιους του Ελλάς της Νέας Ιωνίας. Το χρωστάμε στους αγωνιστές τους μεταπολεμικής περίοδου, στους αγωνιστές της διαδικτατορικής πάλης, που στις γειτονιές μας, ακόμη και στα γήπεδα, ταπείνωναν τη Χούντα, σε όσους πάλεψαν και τα νεότερα χρόνια για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για να έχει Νέα Ιωνία κομμουνιστή δήμαρχο. Το χρωστάμε, και να αναφέρουμε μόνο ένα όνομα ανάμεσα στα εκατοντάδες, στη συντρόφισσά μας, τη Δέσποινα τη Βενετσανοπούλου, που μετέφερε με σεμνότητα, χαμόγελο και αισιοδοξία όλες τις παραπάνω χρυσές σελίδες της ιστορίας του τόπου μας στις νεότερες γενιές. Τη συντρόφισσα που το 1955 ήταν η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα δημοτική σύμβουλος στη Νέα Ιωνία και που τέτοιες μέρες πριν 5 χρόνια, στις τοπικές εκλογές του 2014, έδινε ξανά μία από τις τελευταίες μάχες ως υποψήφια με τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο της Νέας Ιωνίας. Όλοι αυτοί έχουν χαράξει το δρόμο μας, ο δρόμος αυτός δεν έχει γυρισμό. Και είναι ντροπή οι ηρωικές σελίδες του λαού μας να μπαίνουν στο ίδιο βίντεο με το δικτάτορα Μεταξά, το Βενιζέλο του Διόνυμου, τον Πλαστήρα της εκτέλεσης Μπελογιάννη, τον Γεώργιο Παπανδρέου του Δεκέμβρη του 1944, τον Ομπάμα του Αμερικάνικου Υπεριαλισμού, στο προεκλογικό δηλαδή βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτοί είναι, δεν έχουν ιερό και όσιο και θα πάρουν απάντηση και για αυτή την ασχήμια τους. Σε 13 μέρες, λοιπόν, τρεις κάλπες, ένα και μοναδικό δίλημα. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο του εκμεταλλευτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κομμάτων και των ντόπιων παρατάξεών τους, που αποδεδειγμένα οδηγεί σε καταστροφές, ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά και δυναμικά παντού για να βάλουμε εμπόδια, για να ανοίξει ο δικός μας δρόμος, για ικανοποίηση των αναγκών μας. Μία και μοναδική επιλογή. Με το χέρι στην καρδιά, με το μυαλό καθαρό και τα μάτια ανοιχτά, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.